Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να ευχαριστήσω, διότι είναι πάντοτε μεγάλη χαρά και τιμή να συνδιαλέγομαι με τον κύριο Τσακαλώτο, που έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο λόγου. Να επισημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλείας δεν απεσήρθησαν από τα νησιά. Ολοκληρώθηκε το έργο τους. Είναι τελικά τόσο δύσκολο να παρακολουθήσουμε την κυβέρνηση να απαντάει? Ελάτε. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι τα σώματα ασφαλείας ενίσχυσαν τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ουσιαστικά μπήκαν για να κάνουν τις πρώτες ισοπεδώσεις για να μπορεί να έρθει ο ανάδοχος και να έρθει ουσιαστικά να κατασκευάσει το έργο. Συνεπώς, η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Και χαίρομαι για το γεγονός ότι προκαλείται τέτοιος γέλωτα σε τέτοια σοβαρά θέματα. Να επισημάνω για το επιτελικό κράτος, κύριε Τσακαλώτο. Προφανώς έχουμε μία άλλη αντίληψη, διότι ακούω πολύ συχνά, ξέρετε, παρακολουθώ τα στατιστικά δεδομένα της Βουλής και άκουσα και με προσοχή και την ομιλία σας χθες, να επικαλείται η αντιπολίτευση διαρκώς το επιτελικό κράτος. Ξέρετε, το επιτελικό κράτος είναι διαδικασίες, process, για να το κατανοήσουμε λίγο καλύτερα. Δεν είναι η ουσία των πολιτικών, το λέω για τον κύριο Τσακαλώτο. Δεν είναι η ουσία της πολιτικής. Το αν στην πραγματικότητα επιλέγουμε ένα σημείο για την κατασκευή της δομής αντί για άλλο σημείο, και αυτό αποδειχθεί λάθος, συμβαίνει να γίνονται και λάθος αποφάσεις, δεν είναι θέμα επιτελικού κράτους. Το επιτελικό κράτος, εκείνο το οποίο πράττει, είναι να φτιάχνει τις δομές και τις διαδικασίες για να λαμβάνονται οι ορθές αποφάσεις. Άρα, υπό αυτήν την έννοια, και μία και με προκαλέσατε, και είναι χαρά μου να απαντώ για το επιτελικό κράτος, να σας πω ακριβώς τι έχει συμβεί με το επιτελικό κράτος και θα αξιολογήσουμε τη βαθμολογία του μετά. Επιτελικό κράτος, κύριε Τσακαλώτο, γίνονται υπουργικά συμβούλια. Ξεκινάμε από αυτό. Και αν θεωρείτε ότι επειδή ήρθε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως να μιλήσει την ώρα που έχει προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο και θα έπρεπε να μεταθέσουμε το Υπουργικό για να είμαστε όλοι εδώ να ακούσουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα στερητικά του Α, τότε θα μου επιτρέψετε να πω ότι καλώς το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε χώρα και καλώς αυτή τη στιγμή λαμβάνονται αποφάσεις. Ξέρετε, το Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Τσακαλώτο, εσείς κατεξοχήν είστε αυτού το οποίο ονομάζουμε το μοντέλο του Westminster. Ξέρετε τι σημαίνει Υπουργικό Συμβούλιο? Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο παραγωγός των δημοσίων πολιτικών. Μου είπατε για ευθύνη. Η ευθύνη, κατά το Σύνταγμα, ανήκει συλλογικά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι δεν είναι από τα πρώτα πράγματα τα οποία γνωρίζετε, όπως και εγώ δεν γνωρίζω τους αλγορίθμους των οικονομικών. Αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο είναι συλλογικά υπεύθυνο. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε είναι στην πραγματικότητα να αποκαθιστούμε τους θεσμούς στο συνταγματικό τους νόημα. Εκείνο που εξέλιπε στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Και μία και μου το αναφέρετε για το τι έχει συμβεί με το επιτελικό κράτος, ήδη, κύριε Τσακαλώτο, η Ελλάδα μέσω των διατάξεων του νόμου για το επιτελικό κράτος έχει εναρμονιστεί με τα προηγμένα διοικητικά συστήματα του κόσμου ως δεν είχε συμβεί 200 χρόνια. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύνολο των ατομικών διοικητικών πράξεων παράγονται από δημοσίους λειτουργούς και όχι από πολιτικά πρόσωπα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει περιορισμός της γραφειοκρατίας κατά 80%, περιορισμός των εστιών διαφθοράς, διότι πλέον οι άδειες, οι συμβάσεις, τα δημοσιοϋπαλληλικά δεν τα ελέγχει ο Υπουργός, αλλά τα ελέγχει η μόνιμη δημόσια διοίκηση, η προερχόμενη από το ΑΣΕΠ, η συνεχής, που δεν διακόπτει τη ροή της με τις εκλογές. Γινόμαστε ένα προηγμένο διοικητικό σύστημα, κύριε Τσακαλώτο. Και να σας πω και κάτι. Εάν αυτά τα αντιλαμβάνεστε ως μικρά, μπορώ να σας παραπέμψω στη βιβλιογραφία, γιατί γνωρίζω ότι διαβάζετε πολύ. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της βαθμολογίας, εγώ δεν θα αναφέρω κάποιους από τους δικούς σας, θα αναφέρω τον Max Weber. Διότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να εισαγάγουμε είναι ο ορθός λόγος στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Ο ορθός λόγος ο οποίος εξέλιπε για πολλά χρόνια από τη Βουλή και από την κυβέρνηση. Και εν τέλει, γιατί αυτό έχει την αξία και όχι η βαθμολογία την οποία βάζω εγώ στον εαυτό μου, δέχομαι και ακούω την βαθμολογία που μου βάζετε εσείς, αλλά πάνω απ' όλα
δέχομαι τη βαθμολογία που μας βάζει ο ελληνικός λαός. Κύριε Τσακαλώτο, ευχαριστώ. Έχει ζητήσει το λόγο όπως δικαιούται από τον κανονισμό ο πρώην πρόεδρος.